πάμε να φτιάξουμε μανιτάρια πλευρότους ψητά. Είναι το κρέας των χορτοφάγων, αλλά είναι και ένα ωραίο συνοδευτικό για εσάς που δεν είστε χορτοφάγοι. Δείτε τα υλικά και στα γρήγορα θα τα φτιάξουμε παρέα. Για τα ψητά μανιτάρια πλευρότους χρειαζόμαστε 500 γραμμάρια μανιτάρια πλευρότους, 2 σκελίδες κόρδου, 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, λίγο φρέσκο θυμάρι, αλάτι και λίγο πιπέρι. Για το σερβίρισμα χρειαζόμαστε πράσινα φύλλα φρέσκου κρεμμυδιού, λίγη καυτερή πιπεριά προαιρετικά, βιολογικό ξύδι και ελαιόλαδο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Χρειάζομαι μανιτάρια πλευρότους. Διαλέξτε μανιτάρια ολόφρεσκα. Το μανιτάρι είναι ωραίο να το τρως όταν είναι ολόφρεσκο και το καταλαβαίνεις βλέποντάς το. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ποτέ μα ποτέ μη μου βάζετε τα μανιτάρια κάτω από το νερό. Έχουν την ιδιότητα του σφουγγαριού και ό,τι υγρασία πέσει επάνω τη ρουφούν και τη βγάζουν μετά στο ψήσιμο. Γι' αυτό λοιπόν συνήθως τα μανιτάρια τα φρέσκα που παίρνουμε είναι συσκευασμένα και ειδικά τα πλευρό τους είναι έτοιμα για μαγείρεμα. Σε περίπτωση που θέλετε να καθαρίσετε κάτι θα πάρετε ένα βρεγμένο πανάκι και με το βρεγμένο πανί θα τρίψετε το μανιτάρι. Όπως βλέπετε το μανιτάρι αυτό είναι πεντακάθαρο και δεν θέλει τίποτα απολύτως, έτσι. Είναι σαν να τρως ψητό κρέας, γι' αυτό και οι χορτοφάγοι έχουν το μανιτάρι σε αντικατάσταση του κρέατος. Έχει πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας και είναι απαραίτητα στη διατροφή μας. Vegan μπριζολάκια σας έχω σήμερα λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θέλω ένα δίσκο, ένα αντικολλητικό χαρτί. Βάλτε μου επάνω τα μανιτάρια. Θα τα ψήσουμε λίγα-λίγα. Ποτέ δεν θα βάζετε πολλά μαζί σε ένα τηγάνι, γιατί αντί να ψηθούν, θα αρχίσουν να βράζουν, έτσι. Άρα θα μου τα βάζετε λίγα-λίγα στη σχάρα. Να σας πω ότι μπορείτε να τα κάνετε με πάρα πολλούς τρόπους. Στο φούρνο, στον αέρα, κάτω από το γκριλ του φούρνου. Ο πιο ωραίος τρόπος είναι να τα βάλετε στο σχαροτήγανο ή πάνω στη σχάρα όταν κάνετε μπαρμπεκιού. Ανάβω λοιπόν το σχαροτήγανό μου και πάμε να αλατίσουμε και να πιπερώσουμε ωραία αλάτι. Αλάτι πάντα όσο πρέπει και όσο κάνει να φάει ο καθένας σας. Λίγο πιπέρι. Λίγο ελαιόλαδο. Και τώρα θέλω λίγο σκόρδο. Το σκόρδο με το μανιτάρι είναι αχώριστη φύλλη, είναι τρομερός συνδυασμός. Και τώρα θέλω μπόλικο θυμάρι. Ένα ωραίο ανακάτεμα, ας βάλω ένα γαντάκι. Πάμε να κάνουμε ένα ωραίο ανακάτεμα, να πάει παντού και το λάδι και το σκόρδο και το αλάτι και το πιπέρι και το θυμάρι, όλα μαζί, καλά καλά. Ωραία και πάμε για σχάρα. Δυνατά να είναι το σχαροτήγανο. Τα πατάω καλά στην καυτή σχάρα και θα ψηθούν για λίγα λεπτά. Και πάμε να τα γυρίσουμε. Βλέπετε πόσο γρήγορα γίνονται και παίρνουν χρώμα αμέσως. Μόλις ροδίσουν ελαφρά, είναι έτοιμα. Περίπου 2 λεπτά από την κάθε πλευρά θέλουν. Και εύκολο και γρήγορο και νόστιμο και υγιεινό. Μοσχοβόλησαν. Τόσο γρήγορα γίνονται. Μία πιατέλα. Τρώγονται ζεστά, τρώγονται κρύα. Συνοδεύουν τέλεια τα ψητά σας. Εμένα και σκέτα μου αρέσουν πάρα πολύ, αλλά όσοι δεν μπορείτε να αντισταθείτε στο κρέας, συνοδέψτε το κρέας σας ή το ψάρι σας με ψητό μανιτάρι. Ωραία. Και πάμε τώρα. Όσο είναι ζεστά ακόμα, πρέπει να ρίξετε πάνω ένα ωραίο ξύδι, να ρουφήξουν και να γίνουν ακόμα πιο ωραία. Εδώ έχω βαλσαμικό ξύδι από σταφίδα βιολογικής γεωργίας. Όπως είναι ζεστά τα μανιτάρια μου, θα ρίξω επάνω λίγες σταγόνες βαλσαμικό ξύδι. Θα ρουφήξουν και θα γίνουν τέλεια. Θέλω λίγα πράσινα φύλλα κρεμμυδιών. Και θέλω και λίγη καυτερή πιπεριά που του πάει πάρα πολύ. Το μανιτάρι είναι γλύκισμα από μόνο του, οπότε θέλει μια ένταση. Μια σταγόνα ελαιόλαδο και είναι έτοιμα για σαλάτα, για ελαφρύ γεύμα, για συνοδευτικό, η τέλεια λύση.